Λοιπόν, πρώτον πάμε στο μεγάλο θέμα που σας, για το οποίο σας έχουμε προσκαλέσει εδώ στο στούντιο. Θα σας ρωτήσω έτσι και τα τετριμένα των ημερών που αφορούν βεβαίως πρωτίστως τους καταναλωτές όλους μας, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές, για τους έλεγχους που γίνονται στην αγορά αυτές τις μέρες και την καταλληλότητα των κρεάτων που πωλούνται. Τι διαπιστώσεις έχει το δικό σας το κτηνιατρίο? Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οτιδήποτε το ανησυχητικό από τους εντατικούς ελέγχους που διενεργούν η λειτουργία των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε επίπεδο σφαγείων και σε επίπεδο εργαστηρίων κοπής και διαχείρισης ζωοκομικών προϊόντων και κρεοπολίων. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει οτιδήποτε το ανησυχητικό. Έχουν γίνει περί τις 24.000 σφαγές αμνοερυφίων, γύρω στις 16.000 σφαγές χείρων, γύρω στα 400 βοηδοί έχουν σφαγεί και στο πλαίσιο του κρεοσκοπικού ελέγχου που διενεργείται σε επίπεδο σφαγείων έχει γίνει κατάσχεση συνολικής ποσότητας 500 κιλών τεμαχίων κρέατος ή εντοστίων τα οποία έπρεπε να απορριφθούν, να κατασχεθούν και να απορριφθούν. Προορίζονταν για την αγορά και το προλάβατε πριν βγουν στην αγορά. Είναι περιπτώσεις οι οποίες αφορούν τεμάχια κρέατος, τα οποία για διάφορους λόγους, όχι λόγους απαραίτητα... Εμφυλάγονταν ίσως στις κατάλληλες συνθήκες, τι ήταν? Είναι ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν από τους λειτουργούς μας σε επίπεδο σφαγείου κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο. Ναι. Δηλαδή τη στιγμή που περνούν τα σφάγια μπροστά από τους λειτουργούς μας για τον κρεοσκοπικό έλεγχο γίνεται η επιθεώρηση και στην περίπτωση που εντοπιστούν οποιαδήποτε, παραδείγματος χάρη, τεμάχια τα οποία έχουν κάποιο αιμάτωμα, ένεκα, κάποια τραυματισμού του ζώου κατά τη μεταφορά. Mm-hmm. Αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα λόγο για τον οποίο κρίνεται το τεμάχιο κρέατος ακατάλληλο, αλλά επειδή από μόνο του είναι αποκρουστικό προς τον καταναλωτή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν θα καταναλωθεί, δεν θα αγοραστεί από τον οποιοδήποτε. Mm-hmm. Οπότε στο πλαίσιο αυτό γίνεται η αφαίρεση και η απορρίψη του από τους λειτουργούς μας. Εντάξει. Όλα με αίμα είναι όταν τα βλέπουμε στη βιτρίνα, αλλά φαντάζομαι όταν μιλάτε για συσσόρευση σε συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί να ξενίζει κάποιος περισσότερο. Όχι. Τα επίπεδα των αντιβιωτικών που χορηγούνται στα ζώα, κύριε Μπίμπη. Τα επίπεδα όσον αφορά το θέμα τώρα των... Υπήρξαν τέτοια κρούσματα που κάποιοι να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια που καθορίζονται και μέσα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία? Όποτε υπάρξει τέτοιου είδους περιστατικό και επιβεβαιωθεί σε εργαστηριακό επίπεδο, τα αντίστοιχα προϊόντα κατάσχονται και καταστρέφονται. Mm-hmm. Δηλαδή είτε αυτό πρόκειται για γάλα, είτε για κρέας, το οποίο έχει γίνει έλεγχος στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου των Καταλήπων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων στα ζωοκομικά προϊόντα. Mm-hmm. Γίνεται η απομάκρυση από την αγορά και η καταστροφή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα που ανησυχεί ιδιαίτερα όχι μόνο τους κατοίκους. Εντάξει, εμάς η καταγγελία ήρθε από κατοίκους της Αγίας Φύλας, κύριε Μπίμπη, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και κρούσματα και σε άλλες περιοχές. Παρακαλώ να δείξουμε τις φωτογραφίες που μας έχουν αποστείλει με το όχημα, για να αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές γιατί πράγμα μιλάμε ακριβώς. Να δούμε λίγο. Θα δείτε τώρα ένα αυτοκίνητο το οποίο... φαίνεται είτε ότι είχε εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα οδικό ο οδηγός, κάποιος μπορεί να νομίσει ότι πρόκειτο ακόμη και για εκρηκτικό μηχανισμό, γιατί διαλύθηκε το μπροστινό και το πλαϊνό μέρος του οχήματος, όπως βλέπετε. Θα διακρίνετε καλύτερα αν προσέξετε και στην προηγούμενη φωτογραφία κάποια πράγματα που αφορούν και τον λόγο για τον οποίο έχουμε προσκαλέσει τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, αυτό είναι το αυτοκίνητο. Αυτό, κύριε Μπίμπη, είναι όπως κλήθηκε η αστυνομία στη σκηνή για να διερευνήσει. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι είναι επίθεση από σκυλή και μάλιστα μεγαλόσωμο. Ψάχνοντας λίγο, αντιληφθήκαμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλες περιοχές. Θέλετε να μας πείτε εσείς τι ενημέρωση έχετε πρώτα για αυτού του είδους τα περιστατικά και τι προνοείτε, ποιος πρέπει να δράσει, γιατί τίθεται και ένα θέμα ασφάλειας, επικρατεί ένας φόβος, πανικός. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και εγώ είμαι φιλόζωος, αλλά θα πρέπει
να προνοούνται και να τηρούνται οι κανονισμοί σε ό,τι αφορά και την ασφάλεια των ίδιων των σκυλιών, αλλά και του ανθρώπου. Παρακαλώ, τι έχετε εσείς υπόψη σας? Λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα έχει υπάρξει ακριβώς διαχείριση σε επίπεδο υπουργικό μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Υπουργού Εσωτερικών. Ναι. Όπως γνωρίζετε, ο περισκύλων νόμος είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα διακόπτω να βλέπουμε παρακαλώ τις εικόνες στο παράθυρο. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του νόμου είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες επικουρούνται στο πλαίσιο αυτό από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και την αστυνομία. Μάλιστα. Από ποια άποψη? Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι η αρμόδια αρχή για τον περί της προστασίας και ευημερίας στο ζώο νόμο. Άρα οτιδήποτε έχει να κάνει με την ευημερία και την παραβίαση των κανόνων καλής διαβίωσης των ζώων αναφέρονται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες ναι. με τη σειρά τους αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των οποιοδήποτε περιστατικών ναι. και την, ανάληψη των, και την επιβολή των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών. Ναι. Η δε αστυνομία είναι αρμόδια στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα όσον αφορά τις ευθύνες των κατόχων ζώων, οι οποίες αφορούν την αποτροπή με οποιοδήποτε τρόπο της οποιασδήποτε πρόκλησης βλάβης mm-hmm. στους συμπολίτες μας. Ναι. Οπότε, για τις τοπικές αρχές μιλάτε. Ναι. Τίθενται τα εξής θέματα. Είναι το θέμα της σήμανσης καταγραφής και έκδοσης άδειας κατοχής των σκύλων, mm-hmm. οι οποίες άδειες κατοχής εκδίδονται από τις τοπικές, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα, οι οποιοδήποτε ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν από τη στιγμή που γίνεται η εμφύτευση του μικροπομπού, της μικροπλακέτας, του γνωστού microchip, ναι. να προσέλθουν μέσω των, να διασφαλίσουν ότι θα γίνει η καταχώρησή τους στη βάση δεδομένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών από τους κτηνιάτρους οι οποίοι εμφυτεύουν τα microchip και ακολούθως οφείλουν να προσέλθουν στα κατατόπους γραφεία της, τοπικής, της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του χώρου διαμονής τους, ναι. να δηλώσουν το ζώο και να εξασφαλίσουν την άδεια κατοχής. Αυτό, ναι, δεν το κάνουν και δυστυχώς είναι μια θλιβερή διαπίστωση ότι πολλοί είτε αφήνουν το σκύλο τους αδέσποντο, είτε δεν ξέρω στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν νομίζω να είναι ένα απλά αδέσποντο που μεγάλωσε από μόνο του στους δρόμους και πήγε και επιτέθηκε σε ένα αυτοκίνητο. Προφανώς είναι ένα σκύλος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί, είναι άγριος από φύσης και δεν εκπαιδευτήκε σωστά από την ιδιοκτήτη του, ο οποίος έκανε την επίθεση και μπορεί και να έψαχνε και κάτι. Συνήθως κάτω από τα αυτοκίνητα κρύβονται γάτι, παραδείγματος χάρη. Ωραία. Άρα εδώ είναι και πάλι ευθύνη του ιδιοκτήτη, του ασυνείδητου ιδιοκτήτη. Και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καταχώρηση, κύριε Πίπη, δεν προνοεί παράλληλα ότι αυτός που εμφυτεύει το microchip στο σκύλο του θα πάει να καταχωρήσει και τα προσωπικά του στοιχεία, ώστε να γίνεται ο εντοπισμός στο οποιοδήποτε ανευθύνου ιδιοκτήτη. Μέχρι σήμερα αυτό γίνεται. Αυτό το κενό ακριβώς έχει εντοπιστεί από την υπηρεσία μας και έχουμε προβεί στην έκδοση γνωστοποίησης του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ναι. με την οποία γνωστοποίηση έχει αλλάξει ο τρόπος σήμανσης και δήλωσης των ζώων. Δηλαδή μέχρι τώρα οι ιδιοκτήτες των ζώων μπορούσαν να δηλώσουν τα ζώα τους με την χρήση του τετραπλότυπου, mm. των εντύπων τα οποία προσκομίζονται στην υπηρεσία. Από τις 21 Σεπτεμβρίου και μετά υπήρξε απόφαση και έχει τροποποιηθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο οποιοδήποτε θέλει να προμηθευθεί microchip πρέπει να τα προμηθεύεται από συγκεκριμένες εταιρείες ή πρόσωπα τα οποία έχουν δηλώσει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι θέλουν να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Ναι, μάλιστα, και για το οι κτηνιάτροι εννοείται ότι ναι, πρέπει ναι. να τα προμηθεύονται από εκεί. Έχουμε προσπαθήσει να κλείσουμε όλες τις τρύπες οι οποίες υπήρχαν μέχρι τώρα όσον αφορά την προμήθεια και χρήση microchip. Ναι. Οπότε έχουμε καλέσει τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και έχουμε καθορίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για να καταστεί κάποιος αδειοδοτημένος να μπορεί να δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό. Οπότε οι εταιρείες σήμερα είναι υπόχρεες με βάση τη γνωστοποίηση να υποβάλουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες ποιους αριθμούς μικροπλακετών έχουν προμηθευτεί από ποιαν εταιρεία. Μάλιστα. Οι δε
μικροπλακέτες πρέπει, και η εταιρεία η οποία τις παράγει πρέπει να είναι αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη από την ICAR, τη Διεθνή Οργάνωση για τη Σήμανση των Ζώων, η οποία με τη σειρά της παραχωρεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό στην εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, οι εταιρείες γνωστοποιούν στις υπηρεσίες μας ποιος, τι αριθμούς microchip έχουν φέρει. Με βάση ακριβώς αυτής της προμήθειας του microchip, δηλώνουν στην υπηρεσία σε ποιον κτηνίατρο έχουν κατανεμηθεί ποιοι αριθμοί μικροπλακέτες. Ναι. Οπότε πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα. Ο κτηνίατρος πρώτων ευθυνών του, ο οποίος θα πρέπει να δώσει απάντηση σε ποιον σκύλο έχει κάνει την εφύτευση. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί. Αν δεν συνεργάζεται. Κοιτάξτε, αν δεν συνεργάζεται, θα υπάρξουν οι ανάλογες κυρώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θέλω να ακούσω. Και αυτόν επιλύει ένα μέρος του προβλήματος. Το θέμα είναι και αυτοί που δεν πηγαίνουν να κάνουν τίση. Αυτοί που πηγαίνουν, πολύ καλώς. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι πρέπει οι πολίτες να γίνουν υπεύθυνοι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε λίγο, επειδή έχουμε τον άνθρωπο εδώ, τον κάτοικο της Αγίας Φύλας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος που βλέπουμε στις οδόνες μας. Είναι ο κύριος Στέλιος Τεμένου. Κύριε Τεμένου, καλή σας μέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε εσείς λίγο, όταν ενημερώσατε την αστυνομία, βλέποντας το όχημά σας, και πιστέψατε ότι μάλλον δεν θα μπορούσε να βάλει ο νους σας ότι πρόκειται για επίθεση από σκύλων αυτό. Όταν λοιπόν σας είπαν ότι μάλλον αυτόν είναι και ακούσατε ότι έχει κι άλλες, είχαν κι άλλα παρόμοια περιστατικά, τι σας συμβούλευσαν να κάνετε, τι έκανετε εσείς και τι έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες? Μετά από το γεγονός, εγώ κάλεσα την αστυνομία γιατί νόμισα ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα στο αυτοκίνητο. Ναι. Η αστυνομία η οποία ήρθε εδώ, μετά από έρευνα, είδε τα αίματα, πήρε δείγματα από το αίμα και μου λέει είναι 100% σκύλος που έκανε αυτή τη ζημιά. Ναι. Επήρε και τρίχες και αίμα. Μάλιστα. Λοιπόν, η αστυνομία μου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς, είναι θέμα του Δήμου, των υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού. Ναι. Τηλεφώνησα στο Δήμο Λεμεσού και δυστυχώς καμία ανταπόκριση. Πότε έγινε το τηλεφώνημα? Το τηλεφώνημα έγινε μία ώρα μετά που έφυγε η αστυνομία. Ναι. Όχι. Ποια μέρα έγινε το τηλεφώνημα? Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Μιλήσατε με κάποιον και σας είπε ότι θα έρθουμε να επιθεωρήσουμε και να εκτενήσουμε την περιοχή, να δούμε τι γίνεται? Ναι, αλλά σας λέω ότι δεν έγινε καμία ενέργεια. Ναι. Και το γεγονός ότι υπήρχαν αίματα τα οποία φαίνονται στη φωτογραφία. Ναι. Τους λέω είναι τραυματισμένος και ελάτε να τον έβρουμε τώρα που είναι φρέσκο το γεγονός. Ναι. Δυστυχώς καμία ανταπόκριση. Και σας είπαν ερχόμαστε και δεν ήρθαν, αυτό μας λέτε? Όχι, δεν ήρθε κανένας. Ναι, αλλά τι σας είπαν όταν έκανατε την καταγγελία στο τηλέφωνο? Για να είμαστε ειλικρινείς, μου είπαν θα έρθουμε να το δούμε. Αλλά δεν είχαμε καμία ανταπόκριση. Χωρίς να σας καθαρίσουν χρονικά πότε θα έρθουν? Τίποτε. Ναι, θα έρθουμε να το δούμε απλά. Μάλιστα. Και δοκιμάσατε να επικοινωνήσετε ξανά μαζί τους και δεν ανταποκρίνονταν και πάλι? Δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν και στο Δήμο Λεμεσού και στις υγειονομικές υπηρεσίες που στεγάζονται εδώ στην Αγία Φύλα. Ναι, είναι θέμα των τοπικών αρχών. Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Θεωτίνη. Είναι λειτουργός υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού. Κύριε Θεωτή, καλώς ορίσατε. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Τα είπα όλα καλό σήμερα. Μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Θεωτή, έχουμε εδώ μια καταγγελία. Άκουσα τα γεγονότα. Ναι, ωραία, καλύτερα να μην τα μεταφέρω. Παρακαλώ, πέστε μας εσείς. Από μια έρευνα που έκανα, διότι σαν προϊστάμενος της υπηρεσίας απουσίαζα την Παρασκευή, ναι, αλλά από μια έρευνα που έκανα, πράγματι υπήρξε η καταγγελία και με φωτογραφίες, νομίζω έστειλε και φωτογραφίες. Ναι. Το γραφείο μας που έχουμε εκεί στην Αγία Φύλαν έδρασε αμέσως, δηλαδή έδωσε γυρώνει στην περιοχή, δεν εντοπίστηκε ο σκύλος. Ναι. Και τούτη τη στιγμή που μιλούμε πριν μισή ώρα, αν έστειλα το, έχουμε ένα συνεργείο άμεσης δράσης λόγω των γιορτών, το οποίο μπορούμε να πούμε και το τηλέφωνο του μετά, που μπορεί να πιάνει κάποιος όταν είναι έτσι αργίες και πέστε το και τώρα, γιατί δεν είναι το μοναδικό κρούσμα, να θέλετε, ναι, να επικοινωνεί ο κόσμος. Ναι. Είναι 77-77. 77-88. Μάλιστα. Όταν πάρουν σε τον αριθμό είναι 24 ώρες. Ναι.
μπορούν να ανταποκριθεί το συνεργείο άμεση δράση. Λέτε ότι έγινε, λοιπόν, έγινε η, όταν έγινε η καταγγελία, υπάρχει καταχώρηση δηλαδή μέσα του περιστατικού, σωστά? Ναι, υπάρχει λοιπόν, καταχώρηση του περιστατικού. Όταν έγινε, που δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, όταν έγινε λοιπόν αυτός ο έλεγχος, δεν θα έπρεπε να πάρει να επικοινωνήσει κάποιος με αυτόν τον κύριο, την κυρία, με τον οποιοδήποτε πολίτη και να τους πει, ναι, κοιτάξτε, ήρθαμε σήμερα, κάναμε αυτόν τον έλεγχο, δεν εντοπίσαμε κάτι μέχρι στιγμής, αλλά μην ανησυχείτε, θα ξαναέρθουμε. Ναι. Πράγματι, έπρεπε, η πρακτική είναι αυτή που, και οι οδηγίες που έχουν οι υπαλλήλοι είναι τούτοι. Όμως, είχαμε την περίπτωση σημερινή, η οποία εντοπίσαν το σκύλο. Εντοπίσαν το σκύλο, αλλά χρειάζεται τον ίδιο σκύλο τούτο που υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούν να το μείνουν. Που ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος. Ναι, διότι είναι στην περιοχή. Ναι, στην Αγία Φύλλα. Με βάση την διεύθυνση του παραπονούμενου. Μάλιστα. Λοιπόν. Και το βρήκατε σήμερα. Εντοπίστηκε ο σκύλος, αλλά δεν μπορεί να τα συλληφθεί. Έτσι είναι να τοποθετήσουμε κλούβα. Ναι. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο, κύριε Σοκράτους. Ότι είχαμε είναι διαχρονικό το πρόβλημα στην Αγία Φύλλα. Έχουμε πολλά προβλήματα όσον αφορά τους αδέσποτους σκύλους. Πολλές φορές συλλαμβάνουμε κάποιους, όχι είχαμε περίπτωση που βάλαμε κλούβα, διότι δεν έχουμε άλλον τρόπο. Ναι. Ούτε μπορούμε να τον πυροβολήσουμε, ούτε πλέον παλιά έγινε το τούτο, ούτε κάτι άλλο, κάποιος άλλος τρόπος. Είχαμε κάποιο σκύλο μέσα στην κλούβα, ο οποίος εγκλωβίστηκε, και πήγαν κάποιοι άλλοι, διότι ήταν κοντά στην περιοχή εκεί. Μιλούμε πάντα για την περιοχή της Αγίας Φύλλας που συνορεύει με το πάρκο, το λεγόμενο χαμηλό πάρκο πολεμιδίων, ναι, που έχει και περπατητές εκεί που πηγαίνουν κάθε πρωί περπατού, και απελευθερώσαν το, δηλαδή κάποιοι φιλόζωοι, ας πούμε, ας το βάλουμε έτσι, και ελευθερώσαν το σκύλο. Δηλαδή χρειαζόμαστε και με το χτινιατρίο συνεργαζόμαστε αρκετές φορές. Έκαναμε στη σκέψη για το θέμα της περιοχής της Αγίας Φύλλας και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση πώς ναι, να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ναι, ένα λεπτό. Μεγάλωσε. Ναι, κύριε Θεωτή, απλά ναι, δεν θέλω να προκαλέσουμε πανικό. Έτσι, όποιος βλέπει τώρα ένα σκύλο ο οποίος δεν έχει κυδεμόνα, να θεωρεί ότι είναι επικίνδυνος. Ωραία. Και να προκαλούμε αχρίαστες συμπεριφορές ή και βίαιες συμπεριφορές και κατά των ζώων. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση των πραγμάτων. Εάν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή αυτή ή στην οποιαδήποτε περιοχή, είναι δουλειά σας ναι, να τον περιορίσετε το σκύλο και να εντοπίσετε από πού ήρθε αυτός ο σκύλος. Μπορεί να είναι ένας σκύλος ο οποίος έχει κυδεμόνα και τον άφησε να τρέξει πράγμα που απαγορεύεται, παραδείγματος χάρη σε περιοχές που δεν επιτρέπεται. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ένα σκυλί δεν έχει κυδεμόνα, είναι και άγριο. Ναι. Λοιπόν, να μην τα συγχύζουμε. Να, μάλιστα. Λοιπόν. Έχουμε ένα άψογη συνεργασία με το κτηνιατρίο. Εξάλλου και εγώ είμαι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Ευημερίας. Και με τις φιλοζωγές να έχετε. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν όταν υπάρχει ναι, πρόβλημα και ένα σωστό συντονισμό. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Είπαμε, θέλει και συνεργασία. Θέλουμε και τη συνεργασία του κόσμου. Απλώς επαναλαμβάνω να μην πανικοβληθεί όπως πολύ σωστά είπετε. Ναι. Διότι οι σκύλοι σπάνια επιτίθενται σε ανθρώπους, είτε σε μικρότερα ζώα, είτε γάτους, είτε σε μικρότερους ναι, σκύλους. Μάλιστα. Μπορεί να κάνει κάποια επίθεση όταν προκληθεί, ας το πούμε. Ναι. Και κάποιοι να μην ξεχνάμε, γιατί και εδώ είναι και θέμα του κυδεμόνα του σκύλου, ότι εκπαιδεύονται για να κάνουν επίθεση, ναι, κύριε Θεωτή. Δηλαδή το παιδί σου και το σκυλί σου είναι όπως το μάθεις. Αυτό να το λέμε. Άρα και πάλι, δεν φταίει το τετράποδο, φταίει αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να έχει σκύλο. Και θα πρέπει επιτέλους αυτοί οι ασυνείδητοι ιδιοκτήτες να έρχονται πρώτων ευθυνών τους και να μην την πληρώνουν όλοι για όλα. Ούτε τα ζώα, ούτε οι πολίτες οι οποίοι μπορεί να κινδυνεύουν, ούτε οι ευσυνείδητοι ιδιοκτήτες σκύλων. Πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Τώρα είπατε το ότι θέμα της φωτογραφίας όμως, όπως ο κύριος Τεμένου έκαμε παράπονο, ναι, είναι κάτι απερίγραπτο όμως. Α? Ναι, είναι. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή και σκέφτομαι τώρα να το βάλουμε μέσα σε κλουβί αυτόν τον σκύλο
Να σπάσει το κλουδί, να μάνε σπάσει εν ολόκληρες λαμαρίνες. Εξαρτάται όμως, κύριε Θεωτή, και θα πρέπει ό,τι κάνετε να είναι σε συνεργασία και με τις υποδείξεις του κτηνιατρίου, έτσι. Έχει διαδικασία. Σημαίνει ότι να πάτε τώρα να θανατώσετε το σκύλο. Ναι. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σωστές διαδικασίες. Θα χρειαστεί να γίνει αναισθητοποίηση. Τι να κάνουμε. Εντάξει, μην μου το λέτε εμένα αυτό, γιατί είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος πάνω σε αυτά τα θέματα. Οπότε καλύτερα να κάνετε όλες τις διαδικασίες που προνοούν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να διορθωθεί το πρόβλημα χωρίς αυτήν την λύση, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και φιλοζωικές που παρεμβαίνουν και όχι, το ξέρει και ο κύριος Πίπης. Αναλαμβάνουν πολλές φορές και σκυλάβουμε. Με συμπεριφεριολόγους. Ναι. Μπράβο, ναι. Και συμπεριφεριολόγους για θέματα σκύλο. Το θέμα είναι να εξομαλύνουμε την κατάσταση και όχι να την οξύνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο σκύλος συνελήφθηκε σήμερα όμως. Δεν συνελήφθηκε, εντοπίστηκε. Α, με συγχωρείτε, ναι, εντοπίστηκε, αλλά δεν συνελήφθηκε. Άρα θα είστε στην περιοχή, είναι εκεί κοντά. Είμαι πνίχτη, ναι. Μάλιστα. Απλώς πρέπει να μπει να τοποθετήσουμε κλουβί με τροφή μέσα, έτσι είναι η πρακτική που ακολουθούμε. Μάλιστα. Και μπαίνει μέσα και κλειδώνεται μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, και είναι 24ωρη υπηρεσία, είπαμε, η οποία. Ναι, είναι 24ωρη. Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι και όταν ο κύριος Τεμένου εδώ ή κάποιος από την περιοχή είναι εκεί επικοινωνήσει, αυτήν τη φορά θα έχει και ενημέρωση και θα τύχει της ανταπόκρισης της δικής σας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεωτή. Και εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά. Και λοιπόν, σας εύχομαι καλές γιορτές. Καλές γιορτές και σε εσάς. Κύριε Τεμένου, ελπίζω να περιοριστεί και να εντοπιστεί ο σκύλος. Παρακαλώ. Ναι. Να σας πω ακόμα κάτι το οποίο σημαντικό. Να μας το πείτε. Έχω πληροφορίες που έχουν κατασπαράξει μικρά σκυλάκια και γάτες. Ναι. Εδώ στην περιοχή. Μάλιστα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δίπλα μου εδώ υπάρχει φροντιστήριο και για τα απογεύματα και τα βράδια κυκλοφορούν ασυνόδευτα μικρά παιδιά. Ναι. Μπορεί μη κακό να γίνει κάτι χειρότερο. Ναι. Μάλιστα. Και επίσης να καταγγείλω κάτι άλλο. Ναι. Ότι δυστυχώς η Fairways έκλεισε και δεν υπάρχουν εξαρτήματα και επίσης η ασφαλιστική εταιρεία δεν μου καλύπτει τη ζημιά. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να, αν θεωρείτε ότι έχετε απεμπολίσει τα δικαιώματά σας, να κάνετε και μια καταγγελία για να την ερευνήσουν στον σύνδεσμο των ασφαλιστών, γιατί γίνονται έρευνες και από δικής τους πλευράς και δέχονται καταγγελίες και στο σύνδεσμο προστασίας των καταναλωτών. Υπάρχουν πολλές οδοί να απευθυνθείτε, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας του Καταναλωτή επίσης, και να πάρετε και νομική συμβουλή. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε και ως εκπομπή σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την παρέμβασή σας. Ελπίζουμε όλα να λήξουν χωρίς να έχουμε οτιδήποτε άλλο δυσάρεστο πριν προκύψει. Κύριε Πίπη, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Δεν τελειώνουν τα προβλήματα πραγματικά, ούτε με τους ασυνείδητους, ούτε με το ποιος εφαρμόζει σωστά την νομοθεσία ή όχι. Ούτε τίποτε. Ακριβώς εδώ είναι το θέμα ότι δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι οι συμπολίτες μας δεν είναι υπεύθυνοι όπως έπρεπε να ήταν. Ναι. Δηλαδή στο επίπεδο που έπρεπε να ήταν ήδη από τη στιγμή που αποφασίζουν να διατηρούν ένα ζώο ως μέρος της οικογένειάς τους. Είναι ζώα συντροφιάς. Όταν δεν το... Μα και έναν παιδί, κύριε Πίπη, πόσες φορές να τα πούμε πραγματικά. Και έναν παιδί, όταν το χτυπάς, όταν το αφήνεις νηστικό, όταν το δέσεις. Λοιπόν, απλά και μόνο γιατί θέλεις να μεγαλώσεις έναν παιδί το οποίο να είναι σκληρό, λέμε τώρα. Γιατί με την ίδια λογική είναι. Με την ίδια λογική. Είναι και αυτό μέλος της οικογένειας. Είναι σκύλη συντροφιάς. Βεβαίως αυτό το παιδί θα είναι επιθετικό. Είτε προς τους συνομιλίκους του, οι συμπεριφορές του θα είναι παραβατικές. Δηλαδή όλα ξεκινούν πάντοτε από τους ανεύθυνους αυτούς, τους κηδεμόνες, οι οποίοι δεν μπορούν να κομμαντάρουν ή έχουν λάθος προσανατολισμό, είτε προς το παιδί τους είτε προς το ζώο τους. Και την πληρώνουν οι υπόλοιποι. Ναι, και με την παραμικρή δυσκολία δυστυχώς τα αφήνουν, τα εγκαταλείπουν. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να ευχηθούμε καλές γιορτές. Καλές γιορτές σε όλους. Ανέμακτες βεβαίως πάντοτε και ήθε φέτος να βάλουμε περισσότερο μυαλό γενικά ως κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στην Νικόλ την Κουνναφή, κυρίες και κύριοι.